Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνάω Κώστας εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καινούριο monitor το οποίο έφτασε από τη Philips για να το δω, να το δοκιμάσω, να το κάνω unboxing και να σας παρουσιάσω τη γνώμη μου. Πρόκειται για ένα 32R 4K monitor με την κωδική ονομασία Brilliance. Έχει και άλλο ένα μικρό κατεβατό το οποίο θα σας το έχω λογικά και στον τίτλο και στην περιγραφή. Το βλέπετε και εδώ πέρα παίζουν από πίσω τα χαρακτηριστικά του. Α ξεκινήσουμε όμω σιγά σιγά για το συγκεκριμένο monitor. Στο κουτί του, το οποίο είναι αρκετά βαρύ και αρκετά μεγάλο, έρχεται με ένα, μια βάση η οποία στο κάτω μέρος είναι σιδερένια και στο επάνω μέρος είναι πλαστική η οποία έχει μια χειρόβιδα έρχεται μαζί με ένα βραχίωνα ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος σε μέγεθος και είναι αυτός που αναλαμβάνει να στηρίξει το monitor και να το περιστρέψει σε διάφορες γωνίες θέασης είναι αρκετά πρακτικό θα το δούμε και αυτό και εκτός από το καλώδιο τροφοδοσίας του το οποίο είναι με τρία ακροατέ, αυτά που έχουν τα τροφοδοτικά από πίσω στη μία πλευρά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η συγκεκριμένη σύνδεση. Έχει μέσα ένα type C σε type C, έχει ένα HDMI σε HDMI καλώδιο, έχει ένα display port σε display port. Τι άλλο, νομίζω ξεχνάω και κάτι άλλο ακόμη που έχει, νομίζω πρέπει να έχει και HDMI σε type C. Το συγκεκριμένο monitor, γιατί είναι καταρχήν monitor δουλειά. Τι σημαίνει monitor δουλειά, monitor, monitor εργασία. Έχει από την πίσω πλευρά του πάρα πολλέ συνδέσει. Τυπικά το χαρακτηριστικό του με το οποίο πλασάρετε και προμοτάρετε είναι ότι είναι USB Type-C Docking Monitor. Τι σημαίνει αυτό εν ολίγη. Εσεί, ίσω να βλέπετε κιόλα πίσω, λογικά φαίνεται καθαρά ε, όση ώρα σα ε, λέω γι' αυτό. Τυπικά, στην πίσω πλευρά του monitor έχουμε πάρα πολλέ θύρε έχουμε εκτό από την τροφοδοσία του και το power on ή off button το οποίο ανοίγει και κλείνει την το monitor στην ουσία, αυτό καθεαυτό. Έχει δύο HDMI θύρε, έχει μία display port, έχει μία Ethernet, τέσσερι Type C θύρε. Και τι σημαίνει αυτό εν και μία Type C στην ουσία. Αυτό σημαίνει ότι εσεί μπορείτε να συνδέσετε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό το monitor. Η, η, USB 3 θύρες μπορούν μέσα από το monitor, από το μενού, να περιοριστεί η ταχύτητά του και να γίνουν 4 type, να γίνουν 4 USB 2 θύρες από USB 3. Εσείς συνδέετε ό,τι θέλετε πάνω από πληκτρολόγια, ποντίκια, Ethernet, μπορείτε να συνδέσετε τι οθόνε σα, οτιδήποτε και με ένα type C καλώδιο να τραβήξετε type C σε type C και να συνδέσετε το laptop σα, το PC σα. Να συνδέσετε ακόμα και το κινητό σας γιατί όχι όπως βλέπετε και στο πλάι υποστηρίζεται και αυτό Οπότε Τυπικά, περιορίζεται πάρα πολύ τα καλώδια, γιατί όλα πάνε στην οθόνη, οπότε το setup σα είναι σχετικά καθαρό. Και απλά συνδέοντα το laptop σα με ένα Type-C καλώδιο, εσεί έχετε ένα full περιβάλλον εργασία με πολλαπλά monitor, με ποντίκια, πληκτρολόγια επάνω σε δεδομένα, σκληρού δίσκου, εξωτερικέ οθόνε προφανώ μέχρι τρει, αν αξιοποιήσετε όλε τι θύρε που έχει. Οπότε τυπικά πετυχαίνεται μέγιστη απόδοση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάλυση του monitor 4K, που σημαίνει ότι εσύ μπορεί να κάνει με αρκετά πολύ καλή ανάλυση δουλειά προορίζεται κυρίως για επεξεργασία βίντεο και όχι μόνο εγώ συγκεκριμένα εκτός από αυτό το δοκίμασα στο να δω σειρές τα χρώματά του ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά, μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι μάτιφις το, το πάνελ, δεν γυαλίζει, δεν είναι αυτά τα γκλέρ, τα γλώσσι monitor τα οποία αντανακλούν το φως. Δεν κουράζει τα μάτια, έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα, θα βλέπετε λογικά τώρα και από κάτω τα δείγματα. Επίσης το δοκίμασα σε gameplay, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή Έβαλα να δοκιμάσω σε επάνω, Έβαλε πάνω, ήθελα να παίξω σε 4K. Επειδή το PC μου δεν υποστηρίζει τόσο καλά 4K, σύνθεσα το Xbox One επάνω, το ρύθμισα και έπαιξα το, το Far Cry το καινούριο. Το ξεκίνησα και μου άρεσε πάρα πολύ στα χρώματα, μου άρεσε πάρα πολύ στην ευκρίνεια. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι από τα μόνη τα οποία χαίρεσαι να δουλεύει, χαίρεσαι να βγάζει δουλειά. Και για ποιου προορίζεται κυρίω. Η τιμή του είναι αρκετά ανταγωνιστική για όλα αυτά που προσφέρει, γιατί αυτό που μου άρεσε είναι ότι έρχεται με πάρα πολλά καλώδια. Ε, δύσκολα θα δει σε monitor, ακόμα και σε ακριβά monitor, να έχει όλο το πακέτο των καλωδίων που χρειάζεται για να δουλέψει. Ακόμα και το display port, σε display port πολλά monitor σε βάζουν να το αγοράσει εσύ extra. Είναι γύρω στα 4 κατοστάρικα η τιμή του. Είναι αρκετά ανταγωνιστική, αν σκεφτείτε ότι είναι 30 διάρρη στα 4K. Προσωπικά μου άρεσε. Μου άρεσε και για δουλειά. Είναι... Επίση, δεν σας είπα ότι είναι IPS panel με 4 ms χρόνο αντίδρασης που σημαίνει απόκρισης που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να παίξετε ακόμα και FPS άνετα χωρίς να έχετε θέμα, χωρίς να έχετε πρόβλημα με τη διαμεταγωγή του σήματος και το εντυπωσιακό είναι αυτό το ότι αν έχει ένα λάπτοπ τώρα πάμε μακριά αλλά αν είσαι χρήστη Mac για παράδειγμα τα έχει όλα τακτοποιημένα πάνω στο monitor σου, το συνδέει και είσαι Ακόμα και κυρίως για όσους έχουν λάπτοπ, ναι εννοείται. Αλλά ακόμα και αν έχει το tower σου, τα συνδέει όλα επάνω, όμορφα καθαρά, έχει ένα όμορφο καθαρό setup και κάνει τη δουλειά σου όμορφα και άνετα. Τα συνδεσιμότητα που προσφέρει είναι από τι καλύτερε που έχω δει σε monitor. Προσωπικά μου άρεσε. Επίση να πω ότι από το πλάι που δεν σα το είπα, έχει αρκετά μεγάλη γωνία ανάκληση, ανεβαίνει, κατεβαίνει πάρα πολύ εύκολα και αυτό που το κάνει ακόμα πιο ωραίο, δικά για δουλειά, για εργασία, είναι ότι μπορεί να περιστραφεί έω να, να περιστραφεί κατακόρυφα στην ουσία το monitor από ό,τι ήταν, να είναι σε κατακόρυφο προσανατολισμό, ώστε εσύ να τα βάλει δίπλα από την κεντρική σου οθόνη, να έχει άλλη για να δουλέψει για προγραμματισμό, για editing video και όχι μόνο. Πάρα πολλοί δουλεύουν με συγκεκριμένο setup το οποίο να είναι το ένα κατά Μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε και κυρίω για δουλειά. Ε, αλλά ακόμη και για δουλειά να μην το πάρει, με τη συνδεσιμότητα που έχει πάνω, νομίζω ότι ταξίζει τα λεφτά του για 4K. Ειλικρινά ταξίζει για 4K. Γιατί μπορεί να παίζει, μπορεί να συνδέσει τι κονσόλε επάνω, με τόσε θύρε που έχει, εσύ μπορεί να συνδέσει τα πάντα όλα. Μπορεί να συνδέσει και το PlayStation 3, το PlayStation 4 και το Xbox πάνω και TV Box μπορεί να συνδέσει και το PC σου μπορεί να συνδέσει και ό,τι θες μπορείς να συνδέσεις. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο του ατού και είναι από τα πράγματα τα οποία πραγματικά με εντυπωσίασαν. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας κάλυψα αρκετά για το συγκεκριμένο. Προσωπικά μ' άρεσε και είναι από τα monitor που θα στεναχωρηθώ που θα το στείλω πίσω. Αν με ακούτε εκεί στην αντιπροσωπεία, μπορείτε να μου πείτε κράτα το, αλλά όχι εντάξει. Η τιμή του νομίζω είναι αρκετά ανταγωνιστική, το ξαναλέω στα λεφτά που κάνει. Εάν έχετε προτάσει για αντίστοιχα monitor, ίσω πείτε μα από κάτω, δεν ξέρω, εσεί που τα ψάχνετε ακόμα περισσότερο από μένα. Τώρα τελευταία πολλά monitor, αλλά νομίζω ότι έχω αρχίσει και μπαίνω ακόμα πιο βαθιά στον τομέα των ε, οθονών. Ελπίζω να σα άρεσε το συγκεκριμένο, να ευχαριστήσω και την αντιπροσωπεία που μου το έστειλαν για να το δοκιμάσω. Μου αρέσει όταν μου στέλνουν αντιπροσωπείε να δοκιμάσω πράγματα και θα τα στέλνω πίσω. Εδώ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο πράγμα για να έχω μια πολύ καλή και σφαιρική αντίληψη σχετικά με το χώρο. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τσακτεκνάω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σα, παιδιά.